Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς σκόραρε το μοναδικό γκολ της Μίλαν στην ήττα από την Ουντινέζε με 3-1 και έγινε ο γυριότερος σκόρερ στην ιστορία της Serie A σε ηλικία 41 ετών και 166 ημερών. Ήξερες όμως ότι στην εφηβεία του έφτασε κοντά στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο και μάλιστα 2 φορές? Γεννημένος στο Μάλμε της Σουηδίας και σκληραγωγημένος στο γκέτο Ρόζενγκαρντ, ο Ζλάταν δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. Η ζωή του θύμιζε περισσότερο γκάνγκστερ. Μάλιστα, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, εάν δεν γινόταν ποδοσφαιριστής, θα ήταν σίγουρα εγκληματίας. Οι κακές συναναστροφές, τα ετεροθαλή εθισμένα στα ναρκωτικά αδέρφια του και οι φιλίες με κλέφτες τον έκαναν αρκετά οξύθυμο. Τόσο που στα 13 του έριξε κουτουλιά σε συμπαίκτη του στις ακαδημίες της Μάλμε, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο. Αυτή του η κίνηση ανάγκασε τον πατέρα του παιδιού να αρχίσει να μαζεύει υπογραφές για να διώξουν τον Ζλάταν από την ομάδα. Ωστόσο, οι προπονητές του δεν τον έδιωξαν, γιατί έβλεπαν κάτι σε αυτόν. Εντός του γηπέδου, ο Ιμπραήμοβιτς ήταν ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Όταν όμως έφτανε η ώρα να αποχωρήσει από αυτό, ήταν ένας ταλαιπωρημένος έφηβος. Ο αλκοολικός πατέρας του ξόδευε όλο το μισθό του σε μπύρες, με αποτέλεσμα ο Ζλάταν να πρέπει να δουλεύει στο λιμάνι του Μάλμε για να έχει χρήματα για φαγητό και άλλες βασικές ανάγκες. Μάλιστα, όταν ήταν 15 χρονών, είχε πάρει την απόφαση να παρατήσει το ποδόσφαιρο για να εργάζεται περισσότερες ώρες. Εν τέλει, οι προπονητές του κατάφεραν να το μεταπίσουν και να τον επαναφέρουν στην ομάδα. Από εκεί και μετά, η ζωή θα άλλαζε ραγδαία για τον Ζλάταν, ο οποίος στα 19 του χρόνια πουλήθηκε αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ στον Άγιαξ. Ακολούθησαν κατά σειρά Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, Los Angeles Galaxy και από το 2020 ξανά η Milan. Θα μπορούσε σε αυτή τη μακρά λίστα των συλλόγων που έχει αγωνιστεί να υπάρχει και το όνομα της Arsenal, ωστόσο ο Arsène Wenger ήθελε πρώτα να τον δοκιμάσει. Ο Ζλάταν όμως δεν κάνει οντισιόν. Σοβαρά το είπε ο ίδιος. Απλά άκου. I was very close to sign. I was in the office of Arsène Wenger. He gave me even a shirt with number 9 Ibrahimovic, but then he asked me to go out and do a trial. I said, Ibrahimovic, he doesn't do trials, my friend. I'm sorry. Τα είπε.